καλώς τους! Ελάτε να μας χωβολήσουμε τις κουζίνες μας με το μεθυστικό άρωμα του μούστου. Μούστος ή γλεύκος είναι ο χυμός από τα κρασοστάφυλλα, ο οποίος όταν υπόκειται σε αλκοολική ζύμωση γίνεται το υπέροχο κρασάκι μας, αλλά αν το βράσουμε στην κουζίνα του σπιτιού μας, μπορούμε να φτιάξουμε με αυτό υπέροχη μουσταλευριά, πετμεζόπιτες, αλλά και το δικό μας πετιμέζι. Το να φτιάξουμε σπιτικό μούστο και πετιμέζι στην κουζίνα του σπιτιού μας με την παραδοσιακή πρακτική είναι πάρα πολύ εύκολο. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι σταφύλια. Εγώ επιλέγω σταφύλια κόκκινα γιατί θέλω ο μούστος μου και η μουσταλευριά μου και το πετιμέζι μου να έχουν χρώμα ρουμπινί. Έχω εδώ μοσχάτο αμβούργου, αγιοργήτικο και ροδίτη έτσι για να υπάρχει και μία ποικιλία. Ο ροδίτης βγάζει λευκό μούστο. Τριγάμε το αμπέλι μας, αν έχουμε δικό μας αμπέλι, διαφορετικά αγοράζουμε τα σταφύλια. Στους πάγκους της Λαϊκής θα σας δώσω λοιπόν ένα μυστικό για οικονομία. Μπορείτε να πάτε το κλείσιμο της Λαϊκής, εκεί λοιπόν που τους έχουν μείνει διάφορες ρόγες πάνω στους πάγκους, ζητήστε αυτά τα σταφύλια, θα σας τα δώσουν σε πολύ πολύ οικονομική τιμή. Φυσικά και μπορούμε να πάρουμε μούστο από το πατητήρι, αλλά εμείς θα το κάνουμε με τα δικά μας σταφύλια. Θα χρειαστούμε ένα τούλι, όλοι θα έχετε ένα τούλι από ένα γάμο μιας ξαδέρφης, από τις μπουμπουνιέρες, λοιπόν, για να πάρουμε, να κάνουμε σύνθλιψη των σταφυλιών και να πάρουμε φυσικά το χυμό τους. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, απλώς θα πιέσω με τα χέρια μου και έτσι θα βγει ο χυμός. Αν θέλετε να παιδευτείτε, μπορείτε να βγάλετε τα κοτσάνια, να διαχωρίσετε δηλαδή τα κοτσάνια από τις ρόγες και να πιέσετε μόνο τις ρόγες. Νομίζω ότι και μαζί με τα κοτσάνια μια χαρά θα γίνει η δουλίτσα σας. Λένε ότι αν αφήσουμε τα σταφύλια για μία μέρα τριγισμένα και μετά τα πατήσουμε, τότε ο μούστος παίρνει πιο έντονο χρώμα από τη φλίδα. Πετάμε τις φλίδες και τα κοτσάνια και συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσουν όλα μας τα σταφύλια. Τα σταφύλια, εφόσον είναι δικά σας και είστε σίγουροι ότι δεν έχουν φυτοφάρμακα, δεν τα πλένουμε. Άλλωστε, τα αμπέλια δεν ρατίζονται προς το τέλος της ορίμασής του και έχει φροντίσει η φύση έτσι ώστε να τα ξεπλύνει. Με τις βροχές λοιπόν έχουν ήδη ξεπληθεί. Αν προμηθευτείτε το μούστο σας από κάποιον ο οποίος φτιάχνει, πατάει τα σταφύλια του για να φτιάξει κρασί, τότε βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ρίξει μέσα στα σταφύλια ή στο μούστο θειώδη ανιδρίτη. Το φάρμακο που συνηθίζουν να λένε, βασικά αυτό είναι για την προστασία του κρασιού από τις οξυδόσεις, αλλά και από βακτηριακές επιμολύνσεις. Για να φτιάξουμε καλό πετιμέζι και μούστο, θα πρέπει ο χυμός των σταφυλιών που θα πάρουμε να είναι φρεσκοστημένος, να μην έχουν περάσει δηλαδή αρκετές ώρες για να μην από το στύψιμό τους, ώστε να μην έχει αρχίσει ο βρασμός, άρα να γίνεται κρασί. Τα τσόφλια αυτά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για κομποστοποίηση. Όσοι κάνετε αυτή την πρακτική, έχετε το υπόψη σας. Εφόσον πάρουμε το χυμό μας από τα σταφύλια, θα πρέπει να το στραγγίσουμε. Χρησιμοποιώ αυτό εδώ το σουρωτήρι γιατί με βολεύει, γιατί στηρίζεται, ώστε να στηρίξω άλλο ένα τούλι από γάμο. Αν έχετε ένα τουλπάνι, το βάζω διπλό και τριπλό ώστε να λειτουργήσει σαν φίλτρο. Δεν συνιστώ να χρησιμοποιήσετε το μούλτι για να πάρετε το χυμό των σταφυλιών, γιατί θα σπάσουν τα κουκούτσια και θα στηφίσει ο χυμός. Από ένα καφάσι σταφύλια που είχα, 25 κιλά κρασοστάφυλλα, έβγαλα περίπου 13 με 15 λίτρα χυμό. Ήτανε πολύ ζουμερά από ό,τι φαίνεται. Επειδή δεν έχω μεγάλες κατσαρόλες, έχω αυτές εδώ, το έβαλα σε 2, γιατί θα βράζω ταυτόχρονα σε 2 εστίες. Αυτό εδώ τώρα, που δεν χωράει στις κατσαρόλες, θα δείτε ότι θα ταΐζω, καθώς θα κατεβαίνει η στάθμη από αυτές εδώ τις κατσαρόλες, θα προσθέτω από αυτό. Μην γεμίσετε τις κατσαρόλες πάνω-πάνω, αφήστε λίγο περιθώριο, γιατί καθώς βράσει θα αφρίσει και θα σας ξεχυλήσει και θα χυθεί. Η παραδοσιακή πρακτική λέει ότι για να βράσουμε το μούστο, θα πρέπει να προσθέσουμε στάχτη. Υπολογίζω γύρω στις 5 κουταλιές στάχτης ότι χρειάζομαι για αυτές τις κατσαρόλες, χωράνε περίπου 5 λίτρα. Η στάχτη που θα χρησιμοποιήσετε φροντίστε να είναι από ξύλα, να μην έχετε ψήσει, να μην υπάρχουν χημικά προσμίξεις, να είναι απλά καμένα ξύλα. Δεν με πειράζει τι ξύλα θα είναι, μπορεί να είναι ελιά, οξιά, οτιδήποτε.
Εφόσον συλλέξετε τη στάχτη, περάστε τη από το κόσκινο για να φύγουν τυχόν κάρβουνα, έτσι. Για να τη βάλω να βράσει μαζί με το χυμό σταφυλιών, την τοποθετώ σε ένα ύφασμα. Όλοι θα έχετε στο σπίτι σας ένα καθαρό πανάκι. Το κάνω σαν πουκάκι και το κλείνω με σπάγκο. Βυθίζω το πουγκάκι μέσα, το δένω κιόλας να μείνει εδώ σταθερά. Και είμαστε έτοιμοι να βράσουμε. Στην αρχή βράζουμε δυνατά. Όταν δούμε ότι αρχίζει να χοχλάσει, χαμηλώνουμε την εστία και αρχίζουμε να ξαφρίζουμε. Εμένα μου αρέσει να ξαφρίζω με σουρωτήρι. Όλες μου τα ξαφρίσματα και στα γλυκά τα κάνω έτσι με αυτό εδώ το σουρωτηράκι. Νομίζω ότι φιλτράρει καλύτερα. Αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι να μην βγάζει πλέον αφρό. Ταυτόχρονα ξεκινάμε να προσθέτουμε στις κατσαρόλες μας και από το χυμό σταφυλιών, ο οποίος δεν χωρούσε. Εφόσον προσθέσαμε, βλέπουμε έπεσε ο βρασμός, εμείς αυξάνουμε την ένταση της εστίας για να ξαναρχίζει να χοχλάζει, παράλληλα αφαιρούμε ό,τι αφρό έχει βγάλει. Σιγά σιγά θα προσθέσουμε όλο το χυμό σταφυλιών που έχουμε εδώ πέρα, όπως είπαμε, είναι αυτός ο οποίος δεν χωρούσε σε αυτές τις δύο κατσαρόλες και δεν έχω τρίτη εστία για να βράσω, έτσι. Εφόσον δούμε ότι ο μούστος δεν βγάζει αφρούς πλέον, έχει τελειώσει και η δουλειά της τάχτης, οπότε θα την αφαιρέσω. Θα αφήσουμε το μούστο και στις δύο κατσαρόλες να συνεχίσουν έτσι δυνατά το βρασμό, έως ότου να εξατμιστεί το νερό και να δέσει. Στη μία κατσαρόλα θα κρατήσουμε μούστο, ώστε να έχουμε να φτιάξουμε μουσταλευριά μουστοκούρουρα, ενώ στην άλλη θα τα αφήσουμε να βράσει ακόμη περισσότερο για να κάνουμε, να κρατήσουμε εδώ, να παρασκευάσουμε το πετμέζι. Το πότε θα είναι βρασμένος καλά ο μούστος για να το χρησιμοποιήσετε για μουσταλευριά ή μουστοκούρουρα, θα το διαπιστώσετε από τη γεύση. Το ξέρω, είναι λίγο εμπειρικό αυτό, αλλά να έχετε υπόψη σας ότι θα σας μείνει περίπου τα 2 τρίτα της κατσαρόλας από την αρχική ποσότητα που είχατε βάλει. Επίσης, όταν κρυώσει, αν δεν έχει βράσει καλά, θα διαπιστώσετε ότι χρωματικά έχει έναν μικρό διαχωρισμό στην επιφάνεια, γιατί κορφιάζει λίγο το νερό. Βεβαίως, το πόσο θα σας μείνει στο τέλος έχει να κάνει και με το σταφύλι. Δηλαδή, αν έχει οριμάσει πολύ, αν είναι υψηλά τα γράδα του, όπως λέγανε οι παλιοί, αν έχει υψηλούς βαθμούς, πλέον τα μετράνε με αλκοολόμετρα. Το αποθηκεύουμε σε πλαστικά μπουκαλάκια, το συντηρούμε στο ψυγείο στη συντήρηση ή στην κατάψυξη. Αν έχει βράσει καλά, δεν έχει κίνδυνο να σας φουσκώσει ο μούστος, οπότε μη φοβάστε ότι θα ξεχυλήσει από το μπουκάλι τους μήνες τους οποίους θα το έχετε στη συντήρηση ή στην κατάψυξη. Στην κατάψυξη μπορείτε να το έχετε για έναν ολόκληρο χρόνο. Και πάμε τώρα στο υπέροχο πετμέζι, που όπως βλέπετε η ποσότητα που έμεινε είναι πολύ λιγότερη από το μούστο. Για να γίνει πετμέζι αυτός εδώ ο βρασμένος μούστος, απλώς συνεχίζετε το βρασμό. Και προς το τέλος πάλι το δοκιμάζετε, αρχίζει να μυρίζει σαν καραμέλα, αρχίζει να αφρίζει, να βγάζει ψηλό αφρό και να φουσκώνει. Προσέξτε, μην το παραβράσετε, γιατί αν καεί και αν καραμελώσει, δεν έχει και τόσο ωραία γεύση. Ο χρόνος βρασμού είναι αρκετός, πρέπει να έχετε υπομονή. Θα σας πάρει, κάνε ένα τριωράκι. Κοιτάξτε να δείτε τι ωραίο ρουμπινί χρώμα έχει. Αυτό τώρα είναι ακόμη χλιαρό και γι' αυτό είναι τόσο ρευστό. Θα το βάλετε σε αποστηρωμένα βάζα και θα το έχετε στη συντήρηση. Βεβαίως θα πήξει ακόμη περισσότερο, έτσι. Με τον τρόπο παρασκευής που σας έδειξα, θέλω να παρατηρήσετε εδώ στην κατσαρόλα ότι δεν μένουν κατά κάθια. Όλο όσο βράζουμε είναι ωφέλιμο. Λοιπόν, αν σας αρέσουν τα βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεο και αν θέλετε να φτιάξετε ωραία ρουμπινή πεντανόστιμη μουσταλευριά, πατήστε εδώ και για καταπληκτική μιλόπιτα, μιας και είναι η εποχή των μήλων τώρα, τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, πατήστε εδώ.